Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Νανιάδη, καλημέρα και στους ακροατές. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εντάξει. Τη μεγάλη εικόνα δηλαδή παγκοσμίως δεν είναι και τόσο καλά, έτσι? Νομίζω ότι όσο αισιόδοξος και να είναι κάποιος, είναι δύσκολο να μην βλέπει την δύσκολη κατάσταση που υπάρχει και την επικίνδυνη και σε επίπεδο γεωπολιτικών ανταγωνισμών και εξελίξεων. Την κατάσταση με τον πόλεμο να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Οι ανταγωνισμοί να οξύνονται και να γίνεται όλο και πιο ορατό το ενδεχόμενο της γενίκευσης του πολέμου, αλλά και τις πολύ βαριές συνέπειες που πληρώνει ήδη λέει και ο λαός της χώρας μας. Σωστά. Χτύπα ξύλο για αυτό που είπατε, την πιθανότητα γενίκευσης του πολέμου, αλλά την πιθανότητα δεν μπορεί κανείς να θέλω τη φλέγη να μην τη βλέπει, αλλά δίκιο έχετε. Κυρία Κομνινάκα, έχω μια απορία, όχι, δεν θέλω να το πω αντιπολιτευτικά προς εσάς, γενικότερα. Ο πόλεμος ξεκίνησε με μια εισβολή, έτσι. Η Ρωσία μπήκε στην Ουκρανία. Τη λέει η ειδική στρατιωτική πολεμική επιχείρηση. Τέλος πάντων, εισβολή είναι, για να λέμε τα πράγματα όνομά τους. Το αποτέλεσμα αυτής της εισβολής μέχρι στιγμής είναι όμως να συσπυρώνεται και να ενισχύεται ο αντίπαλος πόλος. Δηλαδή, δύο χώρες που παραδοσιακά ήταν ουδέτερες, η Φιλανδία και η Σουηδία, λένε θέλουμε να μπούμε. Έχουν κάνει αίτηση επίσημα οι άνθρωποι να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Και μάλιστα η κυρία Μαρίνη, πρωθυπουργός, νεαρά πρωθυπουργός της Φιλανδίας, είπε για να μην πάθουμε ό,τι έπαθε η Ουκρανία. Δηλαδή. Ναι, βέβαια. Πώς θα το χαρακτηρίζαμε αυτό? Μάλλον δεν το αντίθετο αποδεικνύει ακριβώς η προσπάθεια. Η προσπάθεια των νατοϊκών όλο το προηγούμενο διάστημα να ελέγξουν την κατάσταση στην Ουκρανία είναι που την έβαλε στο μάτι του κυκλώνα. Νομίζω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία προφανώς. Τώρα τι, θα δικαιολογήσουμε τον πρόεδρο Πούτιν? Όχι, για την εισβολή επειδή ήθελε η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ? Αυτό καταρχάς πηγαίνει να πω ότι η έναρξη του πολέμου ήταν τυπικά με την απαράδεκτη καταδικαστέα, χωρίς ναι μεν αλλά, εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως η προετοιμασία του πολέμου και αν θέλετε η άτυπη, ο ακήρυχτος πόλεμος που προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μένει απαρατήρητος. Γιατί αν δεν δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, την πολεμική προετοιμασία που εξελισσόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ουκρανία και στην περιοχή γύρω από την ευρύτερη περιοχή, τότε θα βγάζουμε εσφαλμένα συμπεράσματα και για τις αιτίες του πολέμου, αν θέλετε και για το πώς αυτού του είδους οι ανταγωνισμοί μπορούν να σταματήσουν. Γιατί αν βλέπουμε μισό το τοπίο και δεν βλέπουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι και σήμερα, πολύ περισσότερο αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι εμφανής η εμπλοκή των Νατοϊκών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη του πολέμου και βέβαια ένα πόλεμο που προετοιμάστηκε και με την αν θέλετε το πραξικόπημα στην Ουκρανία που προηγήθηκε την αποστολή και την περικύκλωση της Ρωσίας, την προσπάθεια να μετακινηθούν πάρα πολλές βάσεις, δυνάμεις. Πραξικόπημα εννοείται τις διαδηλώσεις που οδήγησαν τον Προσέγκο, πώς το λέγανε τέλος πάντων, τον προηγούμενο πρωθυπουργό να φύγει και να καταφύγει στη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτό έγινε, έτσι, δηλαδή και μετά έγιναν εκλογές. Νομίζω από το 2004 και 2014 στη συνέχεια και λοιπά δεν μπορεί κάποιος να μην αναγνωρίζει και να μην βλέπει την προσπάθεια που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ να ελέγξουν την κατάσταση στην Ουκρανία, μάλιστα ενισχύοντας και τροφοδοτώντας και αυτά τα γνωστά ναζιστικά τάγματα εφόδου των Αζόφ από τα χέρια των οποίων δεινοπάθησαν και οι μειονότητες μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες ομογενείς αλλά και ο Ουκρανικός λαός. Και δεν είναι λίγα τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν και κατά την έναρξη του πολέμου. Αυτό βέβαια, το γεγονός ότι αυτά είναι υπαρκτά γεγονότα δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση την επέμβαση της Ρωσίας, η οποία είναι, αν θέλετε, η ίδια όψη
του νομίζει, η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία εξελίσσεται για τον έλεγχο των ενεργειακών δρόμων, των αγορών, την έλεγχο. Το ανέφερα και νωρίτερα ότι κάποια στιγμή είχε αναφερθεί εδώ και καιρό ότι μεγαλύτερη σημασία από το ποιος παράγει ενέργεια μπορεί να έχει η χώρα από την οποία διέρχονται οι αγορές, η αγωγή, συγγνώμη. Αυτό που επιβεβαιώνεται και για την Σουηδία και τη Φιλανδία είναι ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή των χωρών στους ανταγωνισμούς, η επιλογή, αν θέλετε, στρατοπέδου ληστών, είτε του ενός είτε του άλλου, δεν αποτελεί παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας. Ακριβώς το αντίθετο σηματοδοτεί. Ότι όσο πιο βαθιά μπλέκεσαι σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, παίρνεις θέση με το ένα με το άλλο στρατόπεδο ληστών, τόσο περισσότερο κινδυνεύει και η ίδια η χώρα και ο λαός της, βέβαια, με βαρύτατη συνέπειες που πληρώνει. Κυρία Κομνάκα, παρόλα αυτά υπάρχει ένα ερώτημα, ότι δεν έχουμε Σοβιετική Ένωση, έχουμε Ρωσία, έτσι. Δεν έχουμε κάποιο σοσιαλιστικό, ας πούμε, στρατόπεδο. Έχουμε μάλλον μια ολιγαρχική κυβέρνηση. Είναι εφαλμένο οποιοδήποτε δηλαδή κάνει κριτική στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο, σημαίνει ότι παίρνει θέση με την αντίθετη πλευρά. Συζητάμε ότι οι λαοί πρέπει να χαράξουν την δική τους αυτοτελή πάλι ενάντια στην εμπλοκή στον πόλεμο, ενάντια και στα δύο στρατόπεδα ληστών, το οποίο, αν θέλετε, με κανένα τρόπο δεν το κάνει κανένα άλλο κόμμα. Το ΚΚΕ ξεκάθαρα τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγμή, αναδεικνύοντας τις ευθύνες, αν θέλετε, και όλη την εικόνα η οποία οδήγησε στον υπεραλληλιστικό πόλεμο και το γεγονός ότι σήμερα ο λαός της Ουκρανίας έχει μετατραπεί σε σάκο του μπόξ για ξένα συμφέροντα προς τον ίδιο. Ναι, εσείς το θέτετε αυτό. Το ερώτημά μου ήταν άλλο. Ότι από την στιγμή που δεν υπάρχουν δύο πόλοι που υπήρξαν και τους ζήσαμε μεγαλύτερο τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι πρόσφατα, υπάρχει ένας πόλος, το ΝΑΤΟ, και ένας που απειλεί την ευημερία, αυτή την ευημερία όποιου επίπεδου έχει κατακτήσει η Δύση. Ο πόλος που την απειλεί είναι η Ρωσία, έτσι. Για να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν ξέρω αν ευημερία προκαλούσε το ΝΑΤΟ όταν επενέβαινε στη Συρία, στο Ιράκ, στη Γιουγκοσλαβία, στη Ιμένη. Έχετε δίκιο. Σε αυτό είναι εντελώς διαφορετικά αυτά τα δεδομένα. Εντελώς διαφορετική η ευημερία, το στάτους της Ευρώπης. Η Ευρώπη, καλώς ή κακώς, κατέκτησε μία ευημερία, ένα επίπεδο ευημερίας και ειρήνης πρωτόγνωρο. Δεν είχε ποτέ καταφέρει η Ευρώπη, με ποταμί αίματος χώριζαν τους λαούς της, να προχωρήσει έτσι όπως προχώρησε τα τελευταία 70 χρόνια. Νομίζω αυτό είναι αναμφισβήτητο, ιστορικά. Κοιτάξτε, καταρχάς στην Ευρώπη στα τελευταία 70 χρόνια δεν μπορεί να ξεχνάμε και το βομβαρδισμό και το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Δεν μπορεί να ξεχνάμε ότι σε αυτά τα χρόνια υπάρχει και παραμένει η κατοχή της Κύπρου με την νατοϊκή σφραγίδα. Δεν μπορεί να ξεχνάμε την εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαφόρων κρατών στο ματοκύλισμα άλλων λαών έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Ναι. Δεν ξέρω αν δικαιούμαστε να μιλάμε για ειρήνη και σταθερότητα σε μια όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και στη χώρα μας βλέπαμε τα αποτελέσματα της εμπλοκής και του ελέγχου, της προσπάθειας ελέγχου των άλλων κρατών, όπως τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, και τόσους λαούς που ματοκυλίστηκαν και ξεσπιτώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και τους βλέπαμε εμείς εδώ ως πρόσφυγες να αναζητούν καταφύγιο. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό που διαψεύδεται πανηγυρικά όλο αυτό το διάστημα είναι το γεγονός ότι ακριβώς αυτού του είδους οι οργανισμοί μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες σταθερότητας. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, η σημερινή ενεργή πολεμική σύραξη
προετοιμάστηκε και εξελίσσεται γύρω από τους σφοδρούς ανταγωνισμούς που υπήρχαν και εξέλιξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί σίγουρα η πρωτοκαθεδρία του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένη, όμως οι λόγοι που οδήγησαν στους ανταγωνισμούς και στον πόλεμο έχουν να κάνουν με την αμφισβήτηση αυτής της πρωτοκαθεδρίας, με το ότι ξεπηδούν νέα εμπεριαλιστικά κέντρα όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι άλλα που ακολουθούν, και βέβαια δεν μπορεί ποτέ σε ένα τέτοιο, ένα τέτοιο καζάνι που βράζει να κρατήσω, κυρία Κομινάκα, κανένας ασφαλής και ήσυχος, να το πούμε έτσι. Σωστά, να κρατήσω, κυρία Κομινάκα, το ότι μιλάμε πάντα με την κυρία Μαρία Κομινάκα, βουλευτή Λέσβου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να κρατήσω ότι είπατε νέα υπεριαλιστικά κέντρα την Κίνα, χαρακτηρίσατε την Κίνα και τη Ρωσία. Μα δεν είναι, νομίζω ότι κανένας μη βλέπει, αν θέλετε, ακόμα και η Ρωσία, γιατί είπατε πριν ότι δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση και δεν μιλάμε. Δεν είναι διάδοχο όλες... Σοβιετικής Ένωσης, οπωσδήποτε. Φυσικά, φυσικά. Και είναι ακριβώς το αποτέλεσμα, αν θέλετε, της προσπάθειας που έκανε όλα τα υπόλοιπα κράτη, να αστικά καπιταλιστικά κράτη, να ενισχύσουν την καπιταλιστική Ρωσία, να την βοηθήσουν να διαμορφωθεί ως τέτοια, και βέβαια σήμερα επιδιώκει και η Ρωσία να αφού στάθηκε στα πόδια της ως καπιταλιστικό κράτος, με την ενίσχυση και τη βοήθεια και των νατοϊκών τα προηγούμενα χρόνια και της ελληνικής κυβέρνησης, που αναπτύσσαν και αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που σήμερα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι ο Πούτιν είναι αντιδραστικός και αναθεωρητής. Όλα αυτά τα κράτη λοιπόν που τα προηγούμενα χρόνια στήριζαν την Ρωσία και δεν έβγαζαν τη μουδιά, αν θέλετε, για άλλου είδους. Όταν, για παράδειγμα, λίγο καιρό πριν το ξέσπασμα του πολέμου, η Ρωσία μπήκε στο Καζακστάν για να καταπνίξει την εργατικές κινητοποίησεις εξέγερση που είχε δημιουργηθεί εκεί, δεν μίλησε κανένας για τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας. Άρα αυτοί που βρίσκουν σύμμαχο και που έχουν, αν θέλετε, την ίδια, είναι δικός του σύμμαχος ή ταξικός φίλος η Ρωσία, σήμερα βέβαια που διακινδυνεύουν, που χαλάει η σούπα το παζάρι των συμφερόντων τους, σήμερα ξαφνικά θυμήθηκαν να μιλήσουν για την αντιδραστική καπιταλιστική Ρωσία, για την οποία το ΚΚΕ έχει πολύ καιρό πριν επισημάνει το ρόλο της και τους κινδύνους που έχει η στάση στην περιοχή. Μία ερώτηση τελευταία ήθελα να σας κάνω, αν μου επιτρέπετε. Είναι, εντάξει, χαρακτηρίστε την και προβοκατόρικη, αλλά μια που συζητάμε έτσι και λίγο με θέματα γεωπολιτικής και εστιάζουμε ευλόγως στην Ουκρανία και στον πόλεμο, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η ακραία ακροδεξιά, δηλαδή εθνικιστική, φασιστική θα έλεγα, πολιτική, ανθεί ή εν πάση περιπτώσει έχει ισχυρότερες ρίζες στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη, εμφανίζεται πολύ ισχυρότερα από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και πιο χαρακτηριστικά στην Ανατολική Γερμανία, το ακροδεξιό AFD είναι ισχυρότερο, πολύ ισχυρότερο από ό,τι στη Δυτική Γερμανία, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, από ό,τι στην πρώην Δυτική Γερμανία. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί, για να ανταπαντήσω με ένα άλλο ερώτημα, είναι γιατί ότι σε αυτές τις χώρες πώς έζησαν αδελφομένοι στη Σοβιετική Ένωση, λαοί που σήμερα κάτω από τη σημαία, αν θέλετε, του εθνικισμού του, βρίσκονται, ματοκυλιούνται στην πραγματικότητα σήμερα, και είναι το ερώτημα λοιπόν πώς τα προηγούμενα χρόνια κατάφεραν με ένα άλλο σύστημα που έβαζε που έβαζε τις ανάγκες στο επίκεντρο, αυτοί οι λαοί να προοδεύσουν, να είναι συμφιλειωμένοι, να ζουν και να προοδεύουν μαζί, ενώ σήμερα, μετά από τις ανατροπές και την εγκαθίδρυση του καπιταλισμού, θεργέψανε, αν θέλετε, και όχι τυχαία, προσπάθησαν και τα υπόλοιπα καπιταλιστικά κράτη και με τέτοιου είδους παρεμβάσεις όπως αυτές που περιέγραψε προηγούμενα για την Ουκρανία, να ενισχύσουν
τις διαφορές, τις υποτιθέμενες διαφορές μεταξύ των λαών, να τονώσουν εθνικιστικά ρεύματα και να τα θεριέψουν, που σήμερα θεριεύουν όμως στις καπιταλιστικές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, και όχι, και δεν υπήρχαν και δεν μπορούσαν να σταθούν τέτοιου είδους εθνικισμοί και αντιθέσεις μεταξύ λαών που μιλούσαν τις Σοβιετικές Ένωσης διαφορετικές γλώσσες, είχαν διαφορετικά έθιμα, όμως υπό αυτές τις συνθήκες αυτοί οι λαοί μπόρεσαν να περπατήσουν και έχουν κατακτήσεις από κοινού, ενώ σήμερα μετά τις ανατροπές, μετά την καπιταλιστική παλινόρθωση, αυτού του είδους οι αντιθέσεις γιγαντώνονται και επιτρέπουν, αν θέλετε, και το να διαμορφωθούν τέτοιου είδους ρεύματα. Άρα μάλλον πρέπει να μας ανησυχεί το ποιος θρέφει τελικά αυτές τα φασιστικά ρεύματα, τις ακραίες φωνές, και όχι το που τελικά βρίσκονται, γιατί αυτός, αν κάνουμε αυτό το ερώτημα, θα καταλάβουμε ότι αυτός που το τρέφει είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, και εκεί, αν θέλετε, που τους έχει ανάγκη, τους δυναμώνει, τους ενισχύει και τους εντάσσει, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία, στους οποίους δεν ενοχλήθηκε και δεν διστάσανε να τους εντάξουν και στην κρατική μηχανή και να τους κάνουν κομμάτι του στρατού. Και κάπως έτσι, ναι, κύριε Γομνάκη, κάπως έτσι πρέπει να σας ευχαριστήσω και να ζητήσω συγγνώμη, σας διακόπτω το απότυπα, γιατί πήγε 9 παρά 3 πρώτα λεπτά. Σας άκουγα πολύ προσεκτικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αλλά ξέρετε, η πανδημία και ο COVID είναι ακόμα εδώ. Πρέπει να βγω έξω να αεριστεί το στούντιο πριν να έρθει το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Γιάννη. Είναι εδώ, μπορεί να έχει ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Σωστό γι' αυτό. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.